τον τρόπο να μπορέσουν να εμβολιαστούν και οι αλλοδαποί που εργάζονται στην Κρήτη σε αγροτικές περιοχές, κυρίως στην περιοχή της Μεσαράς αλλά και στην Ιεράπετρα, αναζητά η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, που έχει ήδη υποβάλει αίτημα προκειμένου να προχωρήσει και αυτός ο εμβολιασμός, θωρακίζοντας μικρές και μεγαλύτερες τοπικές κοινωνίες που έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που λόγω έλλειψης εγγράφων μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί να μπορούν να εμβολιαστούν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποιο παραστατικό ταυτοποίησης και περιμένουμε τις σχετικές οδηγίες να δούμε πώς μπορούμε με ασφάλεια να προχωρήσουμε και στον εμβολιασμό αυτών των ανθρώπων, μιας και είναι και δουλεύουν στην Κρήτη. Όπως δήλωσε στην Κρήτη TV, διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κατά περίπτωση θα εξετάζονται και τα αιτήματα επισκεπτών που επιθυμούν να έρθουν για διακοπές στο νησί. Ο εμβολιασμός τους όμως έχει γίνει με εμβόλια που δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστική περίπτωση το Sputnik στη Ρωσία, που πάγωσε ένα τεράστιο ρεύμα επισκεπτών για το νησί αλλά και συνολικά την Ελλάδα, στέλνοντας αυτό τον κόσμο προς τα παράλια της Τουρκίας. Μπορεί λοιπόν να απευθυνθούν σε εμάς και εμείς στέλνουμε την περίπτωση για εξέταση στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Άρα λοιπόν εξετάζεται κατά περίπτωση, λαμβάνεται απόφαση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού και ενημερώνεται ο πολίτης. Οι άνθρωποι που έρχονται από Ρωσία αντιμετωπίζονται σαν ανεμβολιαστοί και είναι κρίμα, διότι πηγαίνουν στην Τουρκία που πάρα πολλοί κόσμος, αν φανταστείτε ότι η Τουρκία έχει Σαββατοκύριακα έχει αφήξει 25 με 30 χιλιάδες στην Αντάλια μόνο Ρώσους. Γιατί έχουμε και εμείς τους μισούς? Οι ξενοδόχοι και άνθρωποι του τουρισμού ζητούν να υπάρξει ευελιξία σε αυτό το θέμα, ενώ υπό το βάρος της αύξησης των κρουσμάτων, οι ξενοδόχοι ζήτησαν για μία ακόμη φορά ο κόσμος να εμβολιαστεί μαζικά. Πρέπει ο κόσμος πια να καταλάβει ότι πρέπει να κάνουν τα εμβόλια. Είναι η μόνη μας σωτηρία είναι τα εμβόλια. Αν δεν κάνουμε τα εμβόλια, θα έχουμε πρόβλημα όλοι μας. Και όταν κλείσουμε τις επιχειρήσεις μας, τι θα κάνουμε μετά? Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος όμως. Πάντως, θέμα που παίρνει σιγά σιγά το δρόμο της επίλυσης αποτελεί ο εμβολιασμός ατόμων από το εξωτερικό που ζουν μεγάλα χρονικά διαστήματα στο νησί και είτε έχουν δικές τους κατοικίες αγοράσει ή φιλοξενούνται από δικούς τους ανθρώπους. Και πάλι κατά περίπτωση και με έγγραφα που πιστοποιούν αυτή την παραμονή, και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν σε συνεργασία με δήμους να εμβολιάζονται προκειμένου να θωρακιστούν οι ίδιοι αλλά και οι πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Εγώ είχα γνωστούς φίλοι της θείας μου από Γαλλία, οι οποίοι ήταν εδώ σε όλη την καραντίνα, έχουν δικό του σπίτι εδώ πέρα. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι να εμβολιαστούν, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν και μάλιστα έφυγαν για Γαλλία να πάνε να εμβολιαστούν. Κατά περίπτωση, απλά να υπάρχει ένα πιστοποιητικό το οποίο να δείχνει την μακροχρόνια, την πολύμηνη παραμονή του. Τώρα, από εκεί και πέρα, εντάξει, εμείς έχουμε πει ότι βασικός μας στόχος είναι να εμβολιάσουμε τον πληθυσμό. Άρα λοιπόν, εάν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με κάποιο τρόπο πιστοποιούν την παραμονή τους έστω και για μερικούς μήνες στο νησί της Κρήτης, εμείς τους βοηθάμε για να μπορέσουν να εμβολιαστούν.